Έχω την άποψη ότι αυτό και αυτό και αυτό δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι το μακεδονικό έχει αναδειχθεί. Έλεγε και πριν από 10 μήνες η κυρία Κουντουρά. Τα ίδια έλεγε ο κύριος Κόκαλης. Τώρα μιλάτε με εμένα, κύριε Παπαδάκη. Δεν θα απολογηθώ εγώ για κανέναν. Όχι, όχι, όχι. Θέλω όμως να ξέρετε δεν το εξής. Δεν πολύ όμως αυτό. Όχι, όχι, ακούστε με εμένα μιλάτε. Εμένα έχετε καλέσει. Αν θέλετε, καλέστε την κυρία Κουντουρά ή το να σας πούνε εγώ. Έχω άλλη άποψη από αυτή που έχετε εσείς. Αλλά θέλω να πω το εξής. Είπα, κύριε, εμένα, ξεχάστε με, δεν ρίχνω αυτή την κυβέρνηση για αυτούς τους λόγους και θα υπερψηφίσω τη συνθήκη των Πρεσπών. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσα να είμαι. Και αυτή τη δέσμευση την τήρησα μέχρι κεραίας. Και έχω πει μάλιστα ότι όταν θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, μη πρόωρης πτώσης της κυβέρνησης, θα παραδώσω και την έδρα μου. Και αυτό έκανα μια καθυστέρηση 7 ημερών, γιατί πράγματι το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η συνθήκη των Πρεσπών. Και έτσι έγινε, και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν έκανα τίποτα σπουδαίο, έκανα το αυτονόητο, αυτό που πιστεύω. Δεν ανεξαρτοποιήθηκα, παρότι διαγράφην, δεν χρησιμοποίησα αυτό το όπλο, γιατί ξέρετε, όταν διαγράφεις από ένα κόμμα, κύριε Παπαδάκη, δεν υποχρεούσε να παραδώσει την έδρα σου. Εγώ έχω δικό μου κώδικα συμπεριφοράς και είπα ότι πράγματι κάποιοι άνθρωποι με ψήφισαν και είχαν μια άλλη άποψη. Με σεβασμό λοιπόν. Με διαφορετική άποψη. Όχι. Μάλιστα. Θέλω να πω για τους υπόλοιπους 6, γιατί έγινε μεγάλο θέμα για εκτροπή ή για διάφορα. Ποια εκτροπή? Όταν στηρίζεις με ψήφο εμπιστοσύνης μια κυβέρνηση, στηρίζεις και όλα τα νομοσχέδιά της. Το τι έγινε με το νομοσχέδιο, το ΑΣΕΠ δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρω εγώ που το ζήσα. Ναι, εκ των προτέρων όμως μπορεί να πει ένας βουλευτής ότι εγώ ξέρετε κάτι, θα ψηφίσω. Να απαντήσω. Όλα τα νομοσχέδια. Να απαντήσω. Εσείς που λέτε ότι έχετε το θάρρος της γνώμης σας και την άποψή σας, σε κάποιο νομοσχέδιο μπορεί να διαφωνούσε. Δεν με αφήνετε να ακουστώ, κύριε Παπαδάκη. Τι έγινε με το νομοσχέδιο, το ΑΣΕΠ? Ήδη η κυβέρνηση είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Είχε 151. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στηρίζουμε όχι μόνο όλα, αλλά και το νομοθετικό έργο αυτής της κυβέρνησης. Πόσο πιο απλά. Έρχεται λοιπόν ένα νομοσχέδιο ασήμαντο κιόλας, το ΑΣΕΠ, όπου βλέπουμε διάφορα τρελά. Εκεί υποβαθμίστηκε το κοινοβούλιο. Κάποιοι βουλευτές έβγαιναν έξω, μπαίνανε κλπ. Αποφασίσαμε λοιπόν εμείς οι 6, γιατί λένε, μα τι έγινε, σας δόθηκε εντολή? Καμία εντολή. Και είπαμε ότι, κύριε, εμείς, επειδή για να εκφραστεί ένας μεμονωμένος βουλευτής χρειάζεται ονομαστική ψηφοφορία και δεν μπορεί να γίνονται 30 ονομαστικές ψηφοφορίες κάθε μήνα, στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση και στηρίζουμε όλο το νομοθετικό της έργο. Δεν μας δεσμεύει σε τίποτα, όπως και δεν μας δεσμεύει, κύριε Παπαδάκη, όσοι ζουν. Μισό. Όχι, να μας δεσμεύει. Ένας βουλευτής της πλειοψηφίας. Δεν αποτελεί δέσμευση για σας. Όχι, βέβαια. Ότι μπορεί ήδη να έχετε συμφωνήσει να είσαστε. Ακούστε με λίγο. Δεν με εμποδίζει αυτή η δέσμευση. Δεν με εμποδίζει αυτή η δέσμευση. Ακούστε με λίγο. Δεν με εμποδίζει αυτή η δέσμευση. Δεν με εμποδίζει αυτή η δέσμευση να διαφοροποιηθώ αργότερα σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο που ακούστηκε αυτό το πράγμα. Ήταν ένας κυβερνητικός βουλευτής και το έχουμε. Στα 4 χρόνια εμπειρίας έχω δει βουλευτές της κυβέρνησης να διαφοροποιούνται. Από πού και ως πού. Η δέσμευση ήταν για να μην ευτελίζεται. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα εκείνη μέρα με το ΑΣΕΠ. Να μην ευτελείστε πράγματι ο κοινοβουλευτισμός, θωράκιση του κύρους του κοινοβουλευτισμού και τίποτα περισσότερο. Ήταν όλη αυτή η διαδικασία. Και άκουσα τα χίλια μύρια. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο για όλους όσους διαφοροποιήθηκαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες να είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και εσείς. Δεν το έχετε αποκλείσει. Να απαντήσω. Τώρα μάλιστα είστε στιγμιώτης και μπορείτε να απαντήσετε. Να απαντήσω. Και να που σας έγινε και από τον Γιάννη και να πω το τον αντίπα. Αν θα είσαστε υποψήφιοι. 4 χρόνια, κύριε Παπαδάκη, 4 χρόνια στήριζα το κυβερνητικό έργο. Έτυχε ή όχι έτυχε. Το στήριζε και η παράταξη την οποία εγώ ανήκα και μπήκα στη Βουλή. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκε η παράταξη μου. Σεβαστό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κάποιοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και αυτούς που αναφέρατε, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το κυβερνητικό έργο, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, πήρε μια χώρα χρεοκοπημένη, λαϊλατημένη, και σιγά σιγά την αναστηλώνει. Δεν θέλω να θυμίσω πάλι πώς παρελήφθη αυτή η χώρα και δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έγινε κάτι φοβερό και τρομερό. Απλά
Η κυβέρνηση αυτή είχε καταρχήν το θάρρος να μην βασιστεί καν στην ψήφο που πήρε με τον προϋπολογισμό, αλλά ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Όμως, ρίσκαρε, ακούστε λίγο. Ρίσκαρε και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Η συνταγματική τάξη τι λέει, αν αμφισβητείς αυτή την κυβέρνηση. Να τελειώσω. Αν αμφισβητείς αυτή την κυβέρνηση, ζητάς, κάνεις πρόταση δυσπιστίας, πράγμα που δεν τόλμησε να κάνει. Τα υπόλοιπα τα τερτύπια, φεύγω, μένω, μπαίνω στη Βουλή, κάνω διάφορα και τρελά. Υποβαθμίσανε το κύρος του Κοινοβουλίου και εμείς δεν κάναμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση και στηρίζουμε και το νομοθετικό της έργο. Σας λέω ότι όλοι οι συνάδελφοι, θα πω για την Κατερίνα την Παπακώστα μια κουβέντα, η οποία δεν σας ρώτησα για την κυρία Παπακώστα, διαφοροποιήθηκε από τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω εγώ. Πού είναι το έγκλημά της? Επειδή στη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 2008 εφαρμόζει τη γραμμή. Μονολογείτε, να ρωτήσω. Μόνο να ρωτήσω. Να μιλήστε. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, κύριε Παπαξιστόπουλο, για να μην τελαθούμε εντελώς. Ναι. Άλλο δεξιός, άλλο αριστερός. Τώρα, άλλο το να συμφωνήσεις σε κάποια νομοσχέδια με μια κυβέρνηση και όχι ξαφνικά από αριστερός να γίνεις δεξιός και από δεξιός να γίνεις αριστερός. Το στίγμα του δεξιού το είχαν κάποιοι συναδελφοί σας. Μην τρελαθούμε εντελώς. Δεν είμαι υπέρ της ταμπέλας, κύριε Παπαδάκη. Όχι, την ταμπέλα δεν την έβαλα εγώ. Ήδη το επιδιώκα. Την ταμπέλα την είχε βάλει το κόμμα το οποίο. Εγώ μπορώ να σα πω κάτι. Με λίστα, κύριε Παπαξιστόπουλε, έτσι είναι. Να κάνω μια παρέμβαση για να το συμπεριφέρω. Μπορώ να πω κάτι. Η ΑΝΕΛ τι ήταν? Μπορώ να πω κάτι. Η ΑΝΕΛ τι κόμμα ήταν? Μπορώ να πω κάτι. Η ΑΝΕΛ τι κόμμα ήταν? Μπορώ να πω κάτι. Μου επιτρέπετε. Ναι, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι απολογούμενος. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να μιλάτε συνέχεια. Είστε δημοσιογράφοι. Εγώ θα φύγω τώρα. Μιλάτε πολύ περισσότερο από ένα μέσο δημοσιογράφο. Εγώ θέλω να συμπεριλάβετε δύο πράγματα στην όποια απάντησή σας. Πρώτον, αν υποβαθμίστε και το κοινοβούλιο, όταν. Πώς υποβαθμίστε και το κοινοβούλιο? Αφήστε με να κάνω το ερώτημα. Ναι. Σε τι απαντάτε? Ναι. Λοιπόν, αν υποβαθμίστηκε, αν. Εσείς θα μου πείτε, το κοινοβούλιο, όταν ανεξάρτητοι Έλληνες και Αλέξης Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν όχι κολοτούμπα, στροφή. Και έκαναν το όχι ναι του δημοψηφίσματος, παρότι ακούστε με λίγο, το ερώτημα να ακούσετε. Ναι. Αγκαλιάστηκαν το βράδυ του όχι, τους θυμάστε, στο Σύνταγμα με τα λευκά που καμισάκια εκεί, τι ωραίοι που ήτανε, αγκαλιάστηκαν, χαιρέτησαν τον κόσμο που είχε ψηφίσει όχι και στη συνέχεια το έκαναν ναι. Αν υποβαθμίστηκε τότε το κοινοβούλιο. Έχω μια άλλη άποψη. Και θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω το ερώτημα του κυρίου Παπαδάκη, αν η ΑΝΕΛ ήταν δεξιό κόμμα το οποίο ήταν κατά τις παραχώρησης. Αφήστε τις ταμπέλες και ακούστε ουσία. Ωραία. Τότε λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, έγινε αυτό που λέτε. Δικιά μου γνώμη είναι ότι εκβιάστηκε τότε η κυβέρνηση. Εκβιάστηκε εσχρά, γιατί δεν είναι δημοψήφισμα. Είναι στάση δημή, που έδινε, ακούστε με λίγο, 62%. Αφήστε με να ακουστώ. Έδινε 62% τότε στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Και δεν στάθηκε στο 62%. Εκβιάστηκε και πήγε σε εκλογές. Και λέει ποιος θέλετε να διαχειριστεί ένα συμβιβασμό. Ναι. Ποιος το έχει τολμήσει αυτό το πράγμα? Και τις κέρδισε τις εκλογές. Κανείς δεν το έχει τολμήσει, όντως. Επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο και θα πρέπει να σας εγκαταλείψουμε σε λίγο, θα είσαστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να σας πω το εξής, κύριε Παπαδάκη. Το μόνο που ξέρω, γιατί διαβάζω και εγώ και ακούω πολλά, είναι ότι ένα ταξίδι που το είχα να βάλει καμιά δεκαπενταριά φορές στην Ιεμένη, θα το κάνω σίγουρα, γιατί πια δεν χρειάζεται να είμαι μέσα για να ψηφίζω. Γιατί είμαι από τους βουλευτές που δουλέψανε 4 χρόνια πολύ σκληρά. Πιο σκληρά δεν πάει, κάτι παθαίνεις. Και ξέρω ότι όταν γυρίσω, επειδή εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, σας μιλάω ειλικρινά. Στήριζα, στηρίζω και θα συνεχίσω να στηρίζω την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να σηκώσει τη χώρα. Να τελειώσω οριστικά με τη διαπλοκή, να τελειώσω οριστικά με τη μηντιακή δικτατορία. Και μηντιακή, να γιατί σηκωθεί. Μα το λέτε σε ένα μέσο το οποίο ελεύθερα εκφράζετε τις απόψεις σας μηντιακή. Εγώ δεν μιλάω για εσάς καταρχήν. Προσωπικά, όχι, γι' αυτό έρχομαι και στην εκπομπή σας. Δεν με έχετε φημώσει ποτέ. Έτσι. Τι θέλω να πω. Πει. Τι θέλω να πω. Εγώ προσωπικά ο ίδιος, γιατί το ποιος θα είναι στις λίστες κλπ. Δεν το αποφασίζει κανείς μόνος του. Όπως κάποιοι. Αν σας γίνει πρόταση, θα πάτε. Ακούστε με λίγο. Σας ακούω. Ακούστε με, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Δεν κρύβομαι και σας λέω το εξής. Αν ο Πρωθυπουργός με εντάξει σε αυτή την προσπάθεια, με το τι τρόπο και λοιπά, δεν το ξέρω, κύριε Παπαδάκη, σας μιλάω ειλικρινά, θα το μάθω, θα ζητήσω εγώ συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πιστεύω να με δεχτεί, και θα χαρώ πολύ σε αυτή την προσπάθεια να συμμετέχω κι εγώ. Μάλιστα.
Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαξιτόπουλο. Πάντως, Γιώργο, να πω κάτι πολύ σύντομο. Εγώ, για να μην ποινικοποιούμε μόνο τις συμπεριφορές των βουλευτών. Δεν λέω πως είναι καλοί οι βουλευτές, έτσι. Όπως δεν είναι και καλοί οι δημοσιογράφοι όλοι. Για να μην ποινικοποιούμε όμως συμπεριφορές, να σας πω κάτι, ότι η χρεοκοπία της χώρας το 2010, ένα από τα αποτελέσματα που είχε, ήταν και η δημιουργία συμμαχιών εντός της Βουλής, οι οποίες δεν είχαν ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Είχαν μόνο τα χαρακτηριστικά της σωτηρίας της χώρας. Από τη στιγμή που δεν υπογράψαμε τέταρτο μνημόνιο, ναι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν υπογράψαμε τέταρτο μνημόνιο και διαφαίνεται σε βάθος χρόνου, σε πολύ βάθος χρόνου, το τέλος αυτής της περιπέτειας, είναι λογικό το τρένο να επανέρχεται στις ιδεολογικές του βάσεις. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, θα σπεύσουν τώρα στο πρώτο μεγάλο θέμα που έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το ονοματολογικό, θα σπεύσει ο κάθε βουλευτής να πάρει τη θέση που έχει μέσα του. Να γίνει ο φορέας δηλαδή της ιδεολογίας. Αρκεί να μην την αλλάζει σαν το σόβρακο. Ορίστε. Αρκεί να μην την αλλάζει σαν το σόβρακο. Από εκεί και μετά. Δεν είναι δυνατόν προχτές να λέει άλλα και σήμερα μετά, να λέει άλλα. Η χρησιμοθυρία. Έτσι, μου θυμίζει το δημοσιογράφο. Ότι μέσα στη ζωή. Μου θυμίζει το δημοσιογράφο που υποκρίνεται τον αντικειμενικό και πηγαίνει και παρακαλάει τον αρχηγό του κόμματος να τον βάλει στη λίστα να είναι υποψήφιο. Μπορεί να βάλει. Έχουμε αρκετού από τα. Μπορεί να βγάλει τη χρησιμοθυρία και την ιδιοτέλεια από τη ζωή. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό. Δεν με αφορά πάντως, κύριε Παπαδάκη. Ξαναλέω, δεν ανεξαρτοποιήθηκα. Δεν χρησιμοποίησα τη διαγραφή μου για πρόσχημα και τη θέση μου αυτή την έχω 10,5 μήνες και είμαι συνεπής αυτή τη θέση. Μάλιστα. Και το λέω γιατί ακούω διάφορα το τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαξιτόπουλε. Μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.